Συνεγινές μου, αδέλφια μου, πολεμιστές μου, απείρω σεβασμό και τιμή σε όλους σας. Πραγματικά έχει έρθει ο καιρός να πω ότι η Ελλάδα πια έχει πολεμιστές Έλληνες. Έχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πολεμιστών, ορκισμένων και μη άξιων τέκνων, όπου έχει δημιουργηθεί η μαγιά για τη μεγάλη Ελλήνων συνέλευση. Οριμάζουμε κάθε μέρα και πιο πολύ. Βέβαια, η προπαγάνδα δεν θα σταματήσει ποτέ σε εμάς. Πάντα πρέπει τα αυτιά σας, το μυαλό σας, τα μάτια σας, να τα έχετε πάντα ανοιχτά, να ακούτε μεν, να καυτηριάζετε δε, και να πράτετε, μην ξεχνώντας ποτέ το στόχο, το σκοπό και την πατρόα ουσία σας. Βέβαια, πολλοί θα πούν ότι αυτός ο πόλεμος είναι οικονομικός. Εγώ θα το δεχτώ, γιατί έτσι το είπαν αυτοί. Και εγώ ήρθα με τα οικονομικά να λύσω τον πόλεμο αυτό. Είδατε ότι από το 13 δεν γίνεται, ή από το 12. Το 13 εγώ χάσα το 12. Τελικά ήταν 600 δισεκατομμύρια το 12. Και όχι μόνο, κι άλλα. Η Ανατολή ήταν παλαιότερη. Με 3 εκατομμύρια η Ανατολή αναγνωρισμένη από δικαστήρια, από τη Βουλή, από τα κανάλια, μα το θέλετε, γιατί τότε τα κανάλια δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι. Οι δημοσιογράφοι, το καθεστώς μετά όμως ενημέρωσε. Βλέπετε ένα τεράστιο πλούτο, μετά έρθαν τα παγκόσμια ταμεία. Κοιτάξτε πόσα 3 εκατομμύρια έχετε δίπλα σας. Κοιτάξτε τι τελικά τεράστιο πλούτο έχετε. Και έχουμε όλοι οι Έλληνες, αλλά και οι άνθρωποι στη γη. Όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εταιρείες που τα λένε κράτη, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σήμερα στη γη έχουν πολύ συγκεκριμένο πλούτο. Και δεν χρειάζονται όλοι αυτοί οι φόροι, όλες αυτές οι πιέσεις, όλες οι τρομοκρατίες και όλα αυτά τα καθεστώτα που δυναστεύουν τον πλανήτη, τον άνθρωπο και το δημιούργημα. Βέβαια, προπαγανδιστές. Και μάλιστα θα έλεγα τη λέξη ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς είναι παραδόπιστοι. Το παίζουν υπεράνω χρημάτων. Να το βάλουμε στη βάση. Η Ελλήνων Συνέλευσης και ιδιαίτερα ο Αρτέμης Οσόρας, που δημιούργησε την ΕΣΥ και την Ελλήνων Συνέλευσης, στρατηγοποιώντας όλα τα σημεία, το πώς θα κινηθεί όλο το σχέδιο, τα γραφεία, οι οργανισμοί, οι αυτόνομοι οργανισμοί, και ξαναλέγω, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της γης όπου αυτόνομοι οργανισμοί αυτοχθόνων Ελλήνων, με ορκισμένα στο στόχο, στο σκοπό και με τέτοια καταστατική διαδικασία, δημιουργούνται στη βάση, σε στον πυρήνα του Δήμου, όπου είναι η πραγματική δημοκρατία. Με συμβούλια, αυτόνομοι οργανισμοί, διοικούμενοι πάντα στο στόχο και στο σκοπό της κεντρικής ΕΣΥ, όπου η κεντρική είστε εσείς, γιατί τα μέλη της κεντρικής είναι όλα τα γραφεία. Και με τέτοιες δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες των μελών προς την κεντρική και από την κεντρική και κάτω. Βλέπουμε όμως ότι από την αρχή του αγώνα λιγότερο πολεμήθηκα για τα οικονομικά και περισσότερο για όλα αυτά που είπα, για όλα αυτά που διέδωσα και για όλα αυτά που έγραψα. Είναι πολύ σκληρή η διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης που είναι στον Άριο Πάγο. Αν διαβάσετε καλά τη διακήρυξη, που κανείς δεν τη διάβασε, απλά την περνάει, θα δείτε όλα τα δικαιώματα του Ελλάνιου Έθνους μέσα στη διακήρυξη από τη Ρώμη και μετά, από το Μεγαλέξανδρο και μετά, οι οποίοι είναι και σφραγισμένοι από τον Άριο Πάγο. Θα δείτε μέσα ότι δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει βασιλιάς όπου αυτό είναι σφραγισμένο στον Άριο Πάγο. Και λέω τους βασιλείς, πλαστογράφους, γενοκτόνους, δόλιους, ψεύτες. Αυτά τα λέω στη διακήρυξη. Λέω πάρα πολλά πράγματα στη διακήρυξη, τα οποία λίγοι τα προσέξατε. Ακόμα η διακήρυξη, μέσα εκτός από τη διακήρυξη, στο καταστατικό του φορέα, αλλά και στην κεντρική ΕΣΥ που είναι αλληλένδετο και το γνωρίζει αυτό όλο το καθεστώς στον παγκόσμιο, αλλά και στον ελλαδικό χώρο, δηλώνω
και δηλώνει ότι θα έχουμε κεντρική δικιά μας τράπεζα με δικό μας νόμισμα. Δηλώνω μια διαδικασία των παγκόσμιων ταμείων, ένα τεράστιο ξεκαθάρισμα όλων των οικονομικών οργανισμών που αφορά το ελληνικό έθνος. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και λέξεις κλειδιά εκεί μέσα λοιπόν. Άρα λοιπόν κατηγορήθηκα, δεν κατηγορήθηκα, αλλά κυνηγήθηκα και πολεμήθηκα για αυτά που είπα και για αυτά που έγραψα. Εν γέννη, μέσα στο καταστατικό του πολιτικού φορέα, αλλά και της Ελλήνων Συνέλευσης Κεντρικής που είμαι πρόεδρος και στα δύο, αναφέρω ότι και τα έργα τα 49.000 από τα 2.300, ότι μόνο Έλληνες ηθαγενείς με εξέταση DNA. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν έβαλα το DNA και πώς το έβαλα. Και όλα τα δισεκατομμύρια αυτά σε ανάπτυξη όλο τον πλανήτη, όπου παντού υπάρχουν Έλληνες σε όλο τον πλανήτη. Αυτά πόνεσαν πάρα πολύ και είναι σφραγισμένα στον Αριοπάγο, όπου κανένας δεν έκανε καμία ανάλυση να διαβάσει το καταστατικό του πολιτικού φορέα τι ακριβώς λέει μέσα. Είδαμε ότι μέσα στο καταστατικό του πολιτικού φορέα αλλά και στη διακήρυξη που κατατίθεται μαζί με τον πολιτικό φορέα είναι όλη η πολιτεία. Είναι το ελάνιο αξιακό σύστημα που από αυτό θα βγαίνουν οι νόμοι. Αν αυτό δεν πόνεσε και αν αυτό δεν ήταν αιτία πολέμου, δεν υπάρχει άλλη αιτία πολέμου. Ο πλούτος με όλα αυτά που θέλεις να δημιουργήσεις στο περιβάλλον των ανθρώπων είναι ο τεράστιος πόλεμος που ζω σήμερα και που ζούμε όλοι μαζί. Ποτέ άλλοτε δεν χτυπήθηκαν τόσα πολλά γραφεία στον πλανήτη σε μια τόσο μικρή χώρα όπως την Ελλάδα. 180 γραφεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δυνατοί είστε και ποιοι σας πολεμάνε αλλά και ποιοι πολεμάνε εμένα. Μπορείτε δεν αντιληφθείτε με τι στόχο σκοπό και πώς όλα έχουν οργανωθεί μέχρι το τέλος για να εκτελεστούν σε μια στρατηγική η οποία πρέπει να αλλάζει τη ροή της σύμφωνα με το νερό του ποταμού. Ο στόχος και ο σκοπός είναι στο κεφάλι μου. Δεν θα μου τον πάρεις ποτέ και ούτε προτείνεις τον πάρουν και σένα. Ο τρόπος για να πάω στο στόχο και στο σκοπό θα βρω τρόπους να πάω συντομότερα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο και τον σκοπό να πάτε συντομότερα στο στόχο και στο σκοπό. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο. Γιατί συνέχεια θα σας βάζουν και θα μας βάζουν τις κλοποδιές με χιλιάδες τρόπους. Άρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τρόπους να ενημερώνετε τους συνεγινές σας, να δίνετε μάχες με το μυαλό του κάθε ανθρώπου, με όλα τα χαράγματα που έχει. Αλλά και τον τρόπο, όχι να τσακωθείτε μεταξύ σας ή να πείστε έναν άλλο συνέγινα, αλλά να ενώσετε όλο το έθνος και να ενωθούμε όλα τα δημιουργήματα για την επίτευξη του σκοπού, την απελευθέρωσή μας, όπου αυτό σημαίνει ότι όλες τις ελάνιες εντολές θα τις πάρουμε. Η ελάνια εντολή δεν σου λέει μόνο να έχεις την υγεία σου, πρέπει να πάρεις την υγεία στα χέρια σου. Οι ελάνιες εντολές σου μιλάνε για τον πλούτο. Ναι, ο πλούτος είναι δικός σου και είναι ελάνια εντολή να έχεις τον πλούτο σου, να πάρεις τον πλούτο σου και να προστατεύεις τον πλούτο σου. Τώρα σήμερα πώς κάποιοι άνθρωποι κάνουν προπαγάνδα και μιλάνε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ναι, δεν σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, αλλά από κάπου τρως, πίνεις, κινείσαι και πληρώνεις. Και σε κυνηγάει η εφορία, σε κυνηγάνε οι φόροι, σε κυνηγάνε οι τράπεζες, σε κυνηγάνε οι ΔΕΗ, το ΟΤΕ, σε κυνηγάνε όλες οι διάολο υπηρεσίες και όλοι αυτοί οι κεφαλικοί φόροι που συμβαίνουν. Άρα δεν γίνεται να συμπεράνω χρημάτων, αλλά και μερικοί να κάνουν μεροκάματο μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση. Άλλος πουλάει κάρβουνα, άλλος πουλάει την καυτούλα, άλλος πουλάει γεννήτριες, άλλος πουλάει νερά, άλλος τα κερατά του. Τελικά κάνεις μεροκάματο και είσαι και περάνω χρημάτων. Τι περάνω χρημάτων είσαι. Και ο πρίτης είσαι. Και παραδόπισος είσαι. Και δεν σε είδαμε και στο γραφείο να βάζεις και τίποτα. Γυρίζεις γύρω-γύρω και κάνεις μεροκάματο. Εκμεταλλεύεσαι και κανένα συνέλληνα. Τους βάζεις και να σου πουλάνε, τους βάζεις και να σε κουβαλάνε, τους αφήνεις και απειρό τους και τους λέει καλά, συνέλληνα ήμουνα. Τι συνέλληνα ήσουνα. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο μεγάλο κομμάτι από τα οικονομικά όλα αυτά που λέω και όλα αυτά που γράφω και όλες οι τεράστιες ανατροπές. Θα είδατε
ότι ενώ είσαι ένας πολιτικός φορέας, ενώ σε κυνηγάνε όλοι οι όλοι μαζί, δεν βγήκε ένας δημοσιοκάφρος ή ένας άλλος ερευνητής ή ένας άλλος καθηγητής ή ένας οποιοδήποτε ακαδημαϊκός, εγκάθετος εννοώ, έτσι όχι, δεν είναι όλοι εγκάθετοι άνθρωποι, να πει τι διακήρυξη είναι αυτή ρε, τι λέει εδώ μέσα ρε. Ακόμα λέω και τα δικαιώματα του Μελχέ, και όχι Μελχισεδέκ, του Έλληνα βασιλιά που έδωσε στους Εβραίους ως βασιλικά δικαιώματα, είναι των Ελλήνων και δεν έπρεπε να τα δώσει, είναι προδοσία και θα εξεταστεί και θα δούμε πως τα πήρατε. Άρα για να βγάλουν αυτοί οι βασιλιάδες υποτίθεται που δεν μπορούν σε αυτή τη γη, και κανένας βασιλιάς δεν μπορεί να δώσει δικαιώματα βασιλικά εκτός από τα δικά του. Γι' αυτό και όλοι σε αυτό το πλανήτη είναι αυτόκλητοι. Αυτόκλητοι είναι τα δόγματα και οι ιερείς όλοι είναι αυτόκλητοι. Αυτόκλητοι σημαίνει εγώ είμαι. Πώς είπε ο Αβραάμ, εμένα μου είπε ο Θεός και εγώ θα σας πω. Έτσι είναι και οι αυτόκλητοι αυτοί. Όλες οι εκκλησίες, όλες οι αιρέσεις, όλα τα δάγματα είναι αυτόκλητα. Και αυτόκλητοι είναι και όλες οι αυτοκράτορες. Δεν υπάρχει αυτοκρατορία. Η λέξη αυτή είναι μια μαγκανία και μια εφεύρεση των αποστατών. Αυτοκράτορας είσαι αυτόκλητος. Λες εσύ ότι είσαι αυτοκράτορας. Έχουμε τόσους τρελούς στον Δάφνη. Πέσε κι εσύ. Δεν υπάρχει αυτοκράτορας, είναι αυτόκλητος και το λέει και η λέξη αυτοκράτορας. Ο ίδιος χρήστηκε, ο ίδιος. Και όλοι οι άλλοι χτυπάνε μπαλαμάτια στον αυτοκράτορα. Γι' αυτό και επί Βυζαντίου ο αυτοκράτορας ήταν υποδιέστερος του βασιλιά, ο βασιλιάς ήταν ανώτερος. Ψεύτικος μεν, αλλά όσον αφορά και το σύνταγμά τους λέω. Όλοι αυτοί είναι αυτόκλητοι. Υπάρχει τίποτα. Έτσι λοιπόν θα δείτε όλα αυτά τα τεράστια έγγραφα και όλες αυτές τις αλήθειες που έχω γράψει εκεί μέσα. Είδατε κανένας να κάνει κανένα σχόλιο? Γιατί? Βλέπεις τελικά που δεν ακουμπάνε. Ωραία. Έκατσα και έγραψα τις αντιαξίες. Είδατε κανείς να πει ότι δεν είναι έτσι αντιαξίες και προσβάλλει ο Κύριος ώρα στο παγκόσμιο γίγνεσθε? Τι λέει ο Κύριος ώρας? Δηλαδή αν διαβάσεις αντιαξίες βλέπεις τις τεράστιες προσβολές όλου του πλανήτη και όλων των επικυρίαρχων επί 5.000 χρόνια το σκότος στη Γαία, όπως το γράφω απ' έξω. Και δεν προσβάλθηκε κανένας. Ωραία. Δεν είχε κάποιος από αυτούς εγκάθιους να κάνει έτσι μία ανοίξη, ένα σχόλιο και να σχολιάσει κάτι που δεν του άρεσε του ανθρώπου. Γιατί όταν θα του απαντήσω, του τα λέει όλα μέσα, απαντημένα είναι. Είδατε κανένα να κάνει καμία διαδικασία όσον αφορά στα κείμενα των αξιών, των αρχών και των νόμων της δημοσιότητας? Με σεβασμό σκύψανε. Δεν έχει κανένας να κάνει ούτε ένα σχόλιο. Από όλους τους εγκάθετους που δεν αφήνουν να πέσει τίποτε κάτω που να μην το ανατρέψουν και να μην τον βάλουν με αντινόηση. Βλέπεις λοιπόν σιωπηλά μωρά τι σε κυνηγάει. Ξέρεις τι είναι να βγαίνουν αύριο οι νόμοι σου με τα ελάνια πρωτόκολλα? Ποιος νόμος ήταν αυτός ο δυναστευτικός? Πώς θα καθίσει όλο αυτό το καθεστώς απέναντί σου? Καταρχάς αυτό σβήνει, τελειώνει. Σαφώς θα ζήσει πολύ καλύτερα από αυτό που ζει τώρα. Θα ξαναχωθεί, δεν θα χρωστάει. Δεν θα κάνει συμβόλαια θανάτου. Δεν θα κάνει συμβόλαια μαγείας, μαγκανίας. Δεν θα χρωστάει σε κανένα κερατά. Θα ζήσει σαν άνθρωπο, σαν δημιούργημα. Δεν θα ενοχλείται, θα είναι ασφαλής. Θα ζουν όλοι. Θα έχει πλούτο, θα μοιράζεται. Θα έχει διανεμητική δικαιοσύνη. Θα έχει διορθωτική και δεν θα έχει τιμωρό δικαιοσύνη. Συμμοιράζει μια τιμωρό του μεσαίωνα και βάλε. Και κατά το δοκούν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερο το νοητικό κομμάτι, το ουσιαστικό κομμάτι της Ελληνικής Συνέλευσης. Γιατί ο πλούτος είναι τόσο πολύς, μα δεν γίνεται 600. Τα 600 αν και πήρατε δεύτερη απόφαση και τα ξαναβάλανε στον προϋπολογισμό το 18. Και τα βάλανε στο 18. Και το 17 τα βάλανε και το 16 τα βάλανε και το 15 τα βάλανε. Και το 19 τα βάλουν και τα 20 όσο εσύ κάθεσαι και τρώγεσαι με τον Προδότη ή με τον Βρωμιάρη τον άλλον ή με τον άλλον Βρωμιάρη και με τον κάθε Βρωμιάρη και με τον κάθε παλιό σκύλο που έρχεται και χάμει και σου καβγίζει. Ή δώσ' του μια στα μούτρα και σπάω στα δόντια ή βάλ' τον αφήμετρο ή διώχτω. Τι κάθεσαι και τα ακούς? Σου πες τα νεύρα. Πόσο θα κάτσεις να περιμένεις μωρέ? Εντάξει. Ας τα 600. Δεν τα θέλετε, δεν πειράζει, θα τα πάρω εγώ.
θα τα πάρω πίσω, δικά μου άλλωστε. Είναι, εγώ τα έβαλα για την ελληνική δημοκρατία, για την ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Ας μαζευτούν οι Έλληνες που είναι κύριε Σουρά, δεν τα θέλουμε εμείς. Έχουμε τα δικά μας τα παγκόσμια ταμεία. Να και τα παγκόσμια ταμεία που είναι 3 εκατομμύρια και είναι τα δικά μου πολύ λίγα. Γιατί ρε παιδιά τα παγκόσμια ταμεία δεν τα κυνηγάτε? Δεν είναι δικά τους. Δεν είναι δικά σας. Όλοι αυτοί δεν κρύβουν τον πλούτο. Όλοι αυτοί οι φόροι που μπαίνουν. Όλη αυτή η δυναστεία γενοκτονία. Όλη αυτή η σκλαβιά με τόσο πλούτο. Τι ακριβώς περιμένετε ρε συνέγινες? Τι περιμένετε? Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Βγήκαν οι αποφάσεις. Να σεβαστούμε τα δικαστήρια. Να σεβαστούμε τα δικαστήρια. Βγήκε η απόφαση για την Ανατολή. Δικαστήριο. Έδωσα όλα τα χαρτιά μου στο δικαστήριο γιατί τα ζήτησε όλοι οι νόμιμοι δικαιούχοι να καταθέσουν έγγραφα για να βγει η απόφαση. Εγώ ήμουν ο μοναδικός που έδωσα χαρτιά και έγγραφα πιστοποιητικά και αποδείξεις των μετοχών και της κληρονομιάς και βγήκε η απόφαση. Αδιαφιλονίκηται, νομέας, κάτοχος και οι μετοχές του κυρίου Σόρα αυτή τη στιγμή στα χέρια του είναι χρεωστικά ομόλογα. Ουσιαστικά η κάθε φράση μη σας μπερδεύει. Χρεωστικό ομόλογο σημαίνει χρήματα. Σημαίνει χρήματα. Και μπορείς τα χρήματά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Να τα κόψω ομόλογο, να τα κόψω επιταγές, να τα κάνω bill of change, promissory note, ό,τι θέλω το κάνω. Με βάση συγκεκριμένους νόμους και παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς και ελληνικούς. Δεν θα πάω παράνομα. Μου δίνει το δικαίωμα. Διότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνουν και τα νομίσματα κάθε χώρας. Έτσι βγαίνουν τα ομόλογα. Πώς φανταστείτε ότι είναι το ομόλογο? Εσείς τι φαντάζεστε ότι ένα κράτος πώς βγάζει? Πώς βγάζει ένα κράτος ένα χρήμα το οποίο είναι συναλλαγματική είναι το χρήμα? Και αν το δείτε απάνω γράφει, ιδιαίτερα παλαιότερα στις δραχμές, αλλά και το ευρώ το ίδιο ισχύει. Βέβαια το ευρώ είναι ιδιωτικό, τουλάχιστον η δραχμή ιδιωτική ήταν πάλι, αλλά με υποτίθεται ότι ήταν κρατική, γιατί ήμασταν ήδη σκλαβωμένοι από τον Όθωνα και μετά, όπως έχω εξηγήσει. Όπως και να έχει όμως, έχει αντίκρισμα και γράφει απάνω πληρωτέα επί τη εμφανίση. Ότι γράφει μια συναλλαγματική. Άρα το νόμισμα, το χρήμα, όχι το νόμισμα, το χρήμα είναι μια συναλλαγματική έναντι της εγγύησης που έχει πίσω του. Πολύ ωραία. Έτσι βγαίνουν τα χρήματα. Τι φαντάζεστε, ότι έχει κανένα μαγικό ραβδί το κράτος? Ή είναι τίποτα κυρίαρχοι που το βγάζουν? Έχει αντίκρισμα. Αν δεν έχει αντίκρισμα δεν μπορεί να βγει. Σαφώς γίνονται τεράστιες απάτες στον πλανήτη και αυτό είναι το μεγάλο φούσκωμα που έχει φάει ο πλανήτης, ότι έχουν βγει, έχουν κοπεί χρήματα χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα το κάνουμε σε ένα άλλο ηχητικό. Όμως σημασία έχει να καταλάβετε ότι εκτός από το οικονομικό κομμάτι το οποίο έχει έρθει απλόχερα σε εσάς τεράστια δύναμη και δυνατότητα, θα συμφωνήσω ότι και τα παγκόσμια ταμεία και τα 600 αλλά και οι μετοχές της Ανατολής αφορούν όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς, ο πόλεμός σας είναι τόσο σκληρός, είναι τόσο μεγάλος και δυνατός, γιατί αυτό δεν αφορά την Ελλάδα και μία συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Αυτά τα θέματα που έχω βάλει στο τραπέζι, δυστυχώς για σας, ευτυχώς για όλους μας, είναι ότι είναι παγκόσμια. Εάν λοιπόν ανοίξουν οι κάνουλες των παγκόσμιων ταμείων για εσάς Έλληνες, για το έθνος των Ελλήνων, θα ανοίξει για όλο τον πλανήτη. Και η Ιταλία, και η Γαλλία και οι άλλοι, όλοι περιμένουν. Εάν σπάσουν τα 600, θα σπάσει όλο το πολιτικό καθεστώς. Οπότε, αν θα σπάσει στην Ελλάδα, θα γίνει ένα ντόμινο παντού, γιατί όλοι είναι αγανακτισμένοι και όλοι θέλουν να λιώσουν και να δείρουν όλα αυτά τα δίθεν επικυρίαρχους ελίτ. Θα τα κυνηγήσουν και θα τα δίνουν πάρα πολύ άσχημα αυτά τα ζωντόβολα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα το παγκόσμιο καθεστώς σας πιέζει. Όλοι μαζί σας πιέζουν. Θα συμφωνήσω ότι είναι ο πολεμός μεγάλος. Γι' αυτό θέλει πολεμιστές. Γι' αυτό βάλαμε όρκους. Έβαλα όρκους, δεν βάλαμε. Πώς βάλαμε? Έβαλα. Αλλά λέω βάλαμε για να μην νιώθετε μοναξιά. Ούτε εγώ. Αλλά έβαλα όρκο. Και όχι μόνο ένα. Και τον όρκο της υγείας που είναι για τον πλανήτη, και άλλοι που έρχονται. Και άλλοι που έρχονται. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα.
Δεν γίνεται να έχουμε τόσα τρισεκατομμύρια πιστοποιημένα, υπογεγραμμένα κάθε χρόνο, να μπαίνουν παντού, να προκύπτουν παντού, στους παγκόσμιους ισολογισμούς, να μπαίνουν στον ελληνικό ισολογισμό 600 δις, να γίνεται και να υπάρχει τόσο μεγάλο κυνήγι, τόσο μεγάλη κόντρα. Για φανταστείτε το. Όμως όλα αυτά που έχω γράψει και τον τρόπο που θα στηθεί η πολιτεία με τη στρατηγική να μην πέφτει. Ξέρετε ότι έχουν κάνει τόσες εξορμήσεις να πέφτει. Στους πάντα γραφεία τα ξαναφτιάχνεις, αλλά δεν μασάς. Σε κυνηγάει όλη η αστυνομία, σε κυνηγάνε όλες οι υπηρεσίες, σε κυνηγάνε τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει εισαγγελέας να κάνει έρευνα γιατί σου σπάνε το γραφείο, γιατί σου κάνουν. Έχει κάνει τόσες μηνύσεις, είναι ακόμα εκεί, δεν πειράζει. Και στο αρχείο. Το αρχείο είναι πάντα εκεί και το ξέρουμε που είναι. Και ό,τι πάει στο αρχείο θα το δικάσουμε εμείς. Κάνε τις μηνύσεις, πιάστες. Και έχουμε πράγματα να κάνουμε. Έτσι λοιπόν τρέχει μια μεγάλη διαδικασία πολέμου. Όμως θα πω ότι τώρα υπάρχουν πολλοί πολεμιστές και περιμένω πολλά από αυτούς και πρέπει να αναπτύξουν τον εαυτόν τους επί τέσσερα και κάθε φορά επί τέσσερα. Και ο τρόπος που θα μιλήσουν και θα χτίσουν τον επόμενο πολεμιστή θα τον χτίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει και αυτός τον εαυτόν του επί τέσσερες. Να φανταστείτε τα παλιά στελέχη που πρόδωσαν δεν αναπαρήγαν ούτε τον εαυτόν τους. Και είναι τόσο χάλια τα πράγματα που τελικά δεν ήταν ποτέ ο ίδιος τους ο εαυτός. Γιατί δεν είχαν ποτέ πραγματικό εαυτό μαζί μας. Ενώ ο πολεμιστής πρέπει να αναπαράγει τον εαυτό του. Τα προδοτικά στελέχη δεν είχαν τη δυνατότητα να παράξουν ούτε τον εαυτό τους. Αλλά να ήταν ούτε και ο εαυτός αυτός που ορκίστηκε για τον στόχο και τον σκοπό. Έτσι λοιπόν έχετε μαζευτεί μια τεράστια δημιουργική μάζα ανθρώπων. Και τώρα από εσάς περιμένουν όλοι να δημιουργήσετε τους πολεμιστές, να δημιουργήσετε τις καινούργιες αστείες, τα γραφεία, τους οργανισμούς. Και θα πρέπει να ενωθείτε δύο και τρία γραφεία μαζί, ώστε να κάνετε δράσεις στην περιοχή σας και σε όμερες περιοχές. Μην κάθεστε απομονωμένοι σε ένα γραφείο. Όλα το ίδιο είναι. Για μένα, όπου υπάρχει γραφείο γίνω συνέλευση, είναι το ίδιο στην κεντρική και το νιώθω γραφείο μου. Έτσι θα πρέπει να το νιώσετε κι εσείς. Δράσεις παντού. Να ενημερώσετε παντού γιατί ο πόλεμος αυτός είναι παγκόσμιος. Και έχετε μεγάλη τιμή και σεβασμό από πάρα πολλούς που δεν έρχονται να σας μιλήσουν, αλλά πραγματικά σας σέβονται. Και πρέπει να τους βάλετε σε μια διαδικασία να καταλάβουν, να ξεσπάσουν, να ξεσπαθώσουν, να πούν όλο αυτό το άδικο που συμβαίνει, αλλά και τα ίδια τα δίκαια και τα δικά τους να τα φωνάξουν. Πάρτε τους μαζί σας. Με πολύ σοβαρότητα και όλα αυτά που έχουν γραφεί, που έχουν υποθεί, γιατί δεν είναι μόνο τα αξιακά πρωτόκολλα, τα οποία όταν τα είπα, απλά τα είδατε στο Facebook. Αλλά μετά από πολύ καιρό ενεργοποιήθηκατε και τα ενεργοποίησα. Έφτασα να τα βάλω σε αφίσες μέσα σε εσύ για να αρχίσετε να τις αντιλαμβάνεστε. Και σήμερα που μιλάμε, ένα πολύ μικρό ποσοστό τα έχει κατανοήσει. Ένα μεγάλο ποσοστό τα κοιτάει, τα διαβάζει, δεν τα έχει κατανοήσει. Φυσικά δεν μπορείτε να λειτουργήσετε σε μια τέτοια πολιτεία που δεν υπάρχει, σε ανίδρατη πολιτεία, το αξιακό. Δεν μπορεί να δουλέψει, ούτε να απαιτήσει από τον άλλο να έχει. Αλλά πρέπει να τα κατανοήσετε. Κοιτάτε μετά από πόσο καιρό τα κατανοήσατε. Κοιτάξτε μετά από πόσο καιρό κατανοήσατε άνθρωποι από διαφορετικές κάστες, επίπεδα και νοητικά και υλικά, αλλά και κοινωνικά, ώστε να ενωθείτε στο στόχο και στο σκοπό, ώστε να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε την ιστορία των επικλήσεων ή των ιστορικών ιερών κειμένων, των πραγματικών που είναι η πραγματική σου ιστορία. Δεν γίνεται να διαβάσεις τη γελιότητα του κάθε χαζάρου και να μην ξέρεις ποιος είναι ο Αγαμέμνονας, ποιος είναι ο Λεωνίδας ή τι έκανε ή ποιος είναι ο Ιάσονας και να νομίζεις ότι ο Ιάσονας είναι ο Τζέισον και όλες αυτές τις γελιότητες που βγάζουν ή ο Ηρακλής να μην ξέρεις τι είναι, να σου μιλάνε για άθρους και να είναι σε γελία, άθλια βιβλία όλες αυτές οι ανόητες λέξεις που χρησιμοποιούν κάθε βρωμιάρης συγγραφέας. Βρωμιάρης, γιατί το γράψεις άμα δεν ξέρεις? Δηλαδή, αν δεν γνωρίζεις τι είναι το καθετή, γιατί να πιάσεις να γράψεις? Με διαταγή έγραψες? Για μεροκάμα το έκανες? Την ιστορία του Ηρακλή, του παγκόσμιου, του παγκοσμιοποιητή, που ήταν μαζί με τον Ιάσουνα
και στην Αρβανθική να γράφεις τέτοιες αηδίες και να σε όλες αυτές τις γελιότητες. Μα δεν τρελαίνε την πατρό ουσία σας. Μα δεν έχει σηκωθεί το αίμα σας, δεν έχει βράσει. Και πώς το επιτρέπουμε και μέχρι πότε θα το επιτρέπουμε. Και έρχομαι εγώ να σταματήσω αυτό που δεν επιτρέπουμε. Και από εδώ και πέρα άλλο δεν ξαναπερνάει τίποτα. Ποιος τιμώνει με εμένα. Θα με πεις το δεκαθεριστή. Θα με προσβάλλει σε εμένα ως δεκαθεριστή. Όλες οι εβραϊκές συχαμένα και όλα τα μοιασματικά ιερατεία έχουν φτιάξει μια δωδεκάδα. Και τα μανταλάκια δωδεκάδα τα πουλάνε. Και τα πιάτα δωδεκάδα τα πουλάνε. Και τα φιτζάνια δωδεκάδα τα πουλάνε. Τι δουλειά έχεις εκεί μέσα εσύ. Δωδεκάθεο. Χιλιάδες θεούς έχουμε. Κάθε ήρωας στην Ελλάνια κοσμοθέας είναι Θεός. Θεός σημαίνει δυνατός και γρήγορος. Δυνατός και γρήγορος. Όχι γρήγορος μόνο να τρέχει, όχι μόνο στο ουρανό, στο ουρανό, αλλά και στο αόρατο κομμάτι. Χιλιάδες οι θεοί. Η κοσμοκρατορία, η Ελλάνια, σε χιλιάδες γαλαξίες, σε δισεκατομμύρια πλανήτες, χιλιάδες θεοί επιτελούν δημιουργικό έργο. Και οι μύθοι, και οι ήρες. Τι νομίζεις ότι είναι. Τίποτα άγιοι είναι και πέρα από αυτούς εδώ πέρα τα σκουπίδια που έχετε φτιάξει και προσκυνάτε κόκαλα και σκηνώματα και σαγιονάρες και μελιτζάνες και δεν ξέρω τι άλλο προσκυνάτε. Γελάδες, κατσίκες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η κοσμοθέας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η τεχνολογία. Έτσι ο πλανήτης τι νομίζει. Φύτρωσε ένας πλανήτης κάπου και ήρθανε κάποια ζώα και ζήσανε. Ή ότι γίναμε. Και είμαστε και απόγονοι των δεινοσαύρων. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους δεινοσαύρους. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Άρα λοιπόν είναι, μας κυνηγούν για όλα αυτά που έχουν γίνει. Είδατε κάποιος να γράψει οτιδήποτε για τα κείμενα που έχω γράψει των επικλήσεων. Θα κάνει ένα σχόλιο, ένας αρχαιογενήστης. Δεν γίνει έτσι ρε παιδί μου, παραμύθια λέει ο Σεβάς. Βρίζουν, σε κυνηγούν. Μα είδες να κάνει κάποιος ένα σχόλιο να πει δεν είναι η επίκληση της Αθήνας αυτήν άλλη. Δεν είναι του Ιφαίου του αυτήν άλλη. Να του Αλεξάνδρου δεν είναι αλήθεια. Του Ηρακλή δεν είναι έτσι, εκείνο δεν είναι έτσι, εκείνο δεν είναι έτσι. Γιατί γνωρίζει κανένας από αυτούς που αναπαράγουν του κάθε χαζάρου τα βιβλία. Άρα καταλαβαίνετε γιατί μας πολεμήσανε και με πολεμήσανε τόσο πολύ. Έπρεπε να κάνω εκπτώσεις το τι θα γράψω και το τι θα πω. Όπως το μήνα. Η επίκληση του μήνα προτείνω να γίνει ένα βιβλιαράκι. Γιατί είναι η πραγματική σου ιστορία που βιώνεις, που περνάει γαία και τι πρέπει, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Με πραγματικά ιερά περιστατικά και με κατασκευές που είναι μπροστά στα μάτια σου και σε σκρύβουν και στην Ελλήνο πολιτεία αυτή θα είναι εμφανής και τα μυστικά θα είναι πολύ πιο πολλά. Και χιλιάδες άλλα πράγματα που θα γραφτούν, τα οποία είναι ένα ιερό κείμενο το οποίο όποτε θα το διαβάζεις και θα το λες, θα συντονίζεσαι στο χρόνο και στο χώρο, στον πραγματικό μηχανισμό. Με ένα μήνυμα που ήταν παντοκράτορας. Ο παντοκράτορας δεν είναι αυτόκλητος, είναι παντοκράτορας και έχει οριστεί. Όχι όπως ο αυτοκράτορας που λέει μόνο ότι είμαι αυτοκράτορας. Ας γίνει ένα βιβλιαράκι. Ο μήνυμας να είναι σε όλες τις εσύ, ώστε να γιώνεται και να μαθαίνουν όλη την ιστορία. Υπάρχουν σκεπτόμενοι άνθρωποι και βαθιά σκεπτόμενοι, δεν θα πω ότι άλλοι δεν είναι, αλλά να μην θυμώνει κάποιος όταν κάποιος είναι σκεπτόμενος περισσότερο από τον άλλον. Να χαίρεται που υπάρχει ένας σκεπτόμενος ο οποίος θα προχωρήσει παραπέρα και ένας άλλος πιο πολύ σκεπτόμενος που θα προχωρήσει παραπάνω. Γιατί θα πρέπει μόνο για ένα σκεπτόμενο να νιώσεις βλάκας. Δηλαδή, αν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να το μάθεις. Αν έχεις ένα σκεπτόμενο μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο γρήγορο από σένα, θα μάθεις πολύ πιο σημαντικά πράγματα και θα γίνεις και εσύ γρήγορος. Αν έχεις ένα βόδι δίπλα σου, θα γίνεις χειρότερος από το βόδι, σχεδόν κοπριά του. Άρα να μην θυμώνετε όταν υπάρχουν πιο σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να σας τραβήξουν και να σας αναγγίξουν. Να είστε ικανοποιημένοι όταν υπάρχουν ισχυρότερα μυαλά, καλύτερα μυαλά που θα σας τραβήξουν, που θα σας πάρουν κοντά τους, όχι να σας πετάξουν στον δρόμο τους, αλλά να σας βοηθήσουν να ανέβετε, να καταλάβετε. Έχει σημασία λοιπόν να γίνει ένα βιβλιαράκι η επίκληση του Μίνωα και να αναλύεται συγκεκριμένα,
χωρίς να φεύγεις από το στόχο και το σκοπό, γιατί λες συγκεκριμένα πράγματα μέσα. Μπορείς να ανοίξεις μια τεράστια βιβλιοθήκη μόνο σε μια πρόταση, να αναλύσεις πάρα πολλά πράγματα, χωρίς όμως να φύγεις, ώστε να αλλάξεις θέμα και ουσία. Αν δεν αλλάξεις θέμα και ουσία, οποιαδήποτε πρόταση και οποιαδήποτε έννοια σε κάθε πρόταση ή λέξη μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες ερωτηματικά και δισεκατομμύρια απαντήσεις σε πράγματα και θέματα που τώρα δεν πάει το μυαλό σας. Έχει σημασία αυτό που λέω, ιδιαίτερα για το μήνα, για να μάθουν όλη την πραγματική τους ιστορία, να σταματήσουν τα μυθεύματα. Αλλά και έχει ανάγκη το δημιούργημα να καταλάβει σε ποια θέση είναι, ποια θέση πρέπει να πάρει και τι ακριβώς συμβαίνει. Και ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι τυχαίο. Έχει επιβληθεί και δεν έχει δημιουργηθεί. Έχει κατασκευαστεί και δεν έχει δημιουργηθεί. Και είναι ένα ψεύτικο χρονικό που διαμορφώνει ψεύτικα το χώρο σύμφωνα με αυτά τα σχέδια που έχουν επιβάλει στον ψεύτικο χρόνο. Και έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Και όλες οι επικλήσεις. Τις λες επικλήσεις. Δεν σ' αρέσει η λέξη. Πες την ιεροκείμενο, αδερφέ μου. Γιατί τη λες επικλήση. Γιατί θα την πεις κάπου. Σε ποιον θα την πεις. Στο περιβάλλον. Τι το περιβάλλον. Εσύ ο ίδιος δεν είσαι. Όταν κάθονται 12, 15 άνθρωποι, 20, 30 και κάνουν μια επίκληση. Πού το λένε. Στο περιβάλλον. Που εσύ τι είσαι. Είσαι κάτι άλλο. Το περιβάλλον δεν είσαι ο ίδιος. Άρα αντιλαμβάνεσαι τι είναι το περιβάλλον. Και σε ένα περιβάλλον να είστε σίγουροι ότι δεν χρειάζεται το περιβάλλον τηλέφωνα. Όλα τα κύτταρα, όλα τα μόρια, όλα τα άτομα επικοινωνούν, ακούν τα πάντα. Γιατί τα πάντα κινούνται και δονούνται. Όλα ακούγονται. Δεν χρειάζεται τηλέφωνο. Να πάρεις τηλέφωνο, τη χαζάρικη τεχνολογία την τώρα. Οπότε ανακαλύψουν αυτή την εξέλιξη, οπότε μόνο το τηλέφωνο μιλάς. Έτσι συνέγινά μου, πρέπει να καταλάβετε ότι μας κυνηγούν για πάρα πολλά πράγματα. Όμως αυτός ο αριθμός, ο ικανός των πολεμιστών και των ανθρώπων που έχουν κατανοήσει, έχουν νοήσει, έχουν αποκτήσει γνώση και γνώμη. Γιατί αν δεν έχεις γνώση, πώς έχεις γνώμη. Είναι οι κοινωνοί, είναι αυτοί που θα περπατήσουν, είναι αυτοί που θα μιλήσουν, είναι αυτοί που θα μεταλαμπαδεύσουν, είναι οι αυριανοί, οι πολεμιστές που θα βάλουν τον κόσμο, αυτοί που θα πολεμήσουν για το στόχο και το σκοπό που δεν είναι μόνο οικονομικός. Είναι το τελευταίο το οικονομικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο πλούτος δεν πρέπει να τον πάρεις ή να λες εγώ δεν θέλω τον πλούτο. Όχι, όχι, όχι. Το να θέλεις τον πλούτο σου να τον πάρεις, το οποίο είναι δύναμη, να κυριαρχήσεις τη ζωή σου στο χώρο σου, είναι εντολή και διαταγή. Και όχι εγώ δεν είμαι υπεράνω χρημάτων για να το παίξεις ότι εγώ είμαι υπεράνω χρημάτων. Αν είσαι υπεράνω χρημάτων, έλα φέρε μας ό,τι έχεις την εσύ, να ανοίξεις γραφεία. Έλα κάνει και κανιά δωρεά, γιατί αυτοί που είναι υπεράνω χρημάτων δεν τους ήταν να κάνει κανιά δωρεά. Αυτοί που λένε ότι είναι απέναντίας. Είδα ανθρώπους που δεν τους έπιανε το μάτι σου να είναι πραγματικά πατριώτες και να βοηθάνε την εσύ με μεγάλα ποσά, με μικρά ποσά. Να ανοίγουν γραφεία, να βοηθάνε όπου θέλεις. Και όλες αυτές οι μαϊμουδίτσες, εγώ είμαι υπεράνω χρημάτων, και δεν το λέω για κάποιον που έχει πει υπεράνω χρημάτων, μπορεί να το πει με άλλον τρόπο δηλαδή. Δεν τους είδα όμως να υπεράνω χρημάτων, αφού είσαι υπεράνω χρημάτων, έλα εδώ ρε παιδί μου. Έλα εδώ, άνοιξε το πορτοφόλι και άνοιξε 10 γραφεία. Μην τα δώσεις εσύ, άνοιξε 10 γραφεία, εξόπιασε 20 γραφεία 30, φτιάξε άλλες δύο περιφέρειες, βγάλε να πούμε μια μεγάλη ομιλία, βγάλε να πούμε 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια προσπέκτους και μοίρασέ τα, το τον παγκόσμιο πλούτο, που δεν είναι έτσι εσύ, δικό σας είναι ρε συνέγινες. Αλλά λοιπόν βλέπετε που δεν είναι οικονομικό. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, το οποίο φαίνεται οικονομικό, αλλά όπως και να έχει. Θες έτσι, θες οικονομικό, θες νοητικό, στην πραγματική, στην αλήθεια και στη δομή, έχουν στηθεί τα πάντα. Και πραγματικά έχετε πάρα πολλά όπλα να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε καθεστωτικό, οτιδήποτε δογματικό, οτιδήποτε κομματικό, ακόμα και χρωματικό. Δηλαδή δεν μπορείτε να νιώθετε μειονεκτικά, γιατί έχετε ένα τεράστιο πλούτο. Έχετε τεράστια οπλικά συστήματα με μεγάλο αγώνα και που πραγματικά συμμετείχατε. Έχετε δικαστικές αποφάσεις. Έχετε τα πάντα.
Μένει μόνο να ενώσετε το έθνος. Γιατί το έθνος είναι όλο το διακύβευμα. Γιατί στην ένωση του έθνους χτυπάει η καρδιά του πλανήτη. Όταν ενωθεί το έθνος, όλος ο πλανήτης θα επακούσει. Όλος ο πλανήτης θα είναι στα πόδια σου. Και σήμερα χτυπάνε την ένωσή μας. Με προδοσίες, με προπαγάνδες, με ποινές, με ψεύτικες φυλακίσεις, με ψεύτικα εντέλματα. Τα λέω ψεύτικα, ενώ υπάρχουν, αλλά είναι ψεύτικα. Με ιδιωτικές εταιρείες. Ιδιωτική εταιρεία η Ελληνική Δημοκρατία. Ιδιωτική εταιρεία η Αμερική, η Γαλλία, η Ιταλία, ιδιωτική εταιρεία η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία. Όλα τα κράτη είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό τον πλανήτη κρατικό. Ποιος παρέδωσε μόλις ιδιωτικές εταιρείες στα κράτη και οι άνθρωποι? Αυτοί δεν ξέραν τίποτα. Γιατί ξέρεις εσύ ότι είσαι ιδιωτική εταιρεία, άμα δεν στο έλεγα? Ήξερες εσύ τι είναι το UCC Yuan? Ήξερες εσύ τι γίνεται στην Αμερική ή στη Γαλλία ή στην Ιταλία ή στην Αγγλία? Ή για δημόσιο, μίλα γιατί είσαι το δημόσιο. Εσύ είσαι το δημόσιο, εσύ είσαι το κράτος. Ιδιωτικές εταιρείες παντού, ακόμα και στα έργα του Hollywood που είναι καθαρά εβραϊκά και σιωνιστικά και όλα το Hollywood, όταν κάνουν αποστολές σε άλλους πλανήτες στις ταινίες φαντασίας, οι εταιρείες κάνουν. Οι εταιρείες ιδιωτική αστυνομία, οι εταιρείες, όλο ο ΙΕ έχει ιδιωτικές εταιρείες. Όλες οι μη κερδοσκοπικές είναι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι η ΜΚΟ, η δικιά μας. Όπως είναι η ΕΣΥ, όπως είναι και ο φορέας. Και ο φορέας, για να ξέρετε, μη κερδοσκοπική είναι, έτσι. Μην φανταστείτε φορέας, ναι, φορέας μεν, με νόμο συγκεκριμένο δε, αλλά είναι μία μη κερδοσκοπική. Αυτός είναι ο φορέας. Ιδιωτικά. Συνέχινες. Πραγματικά αυτή τη φορά έχετε πραγματικά όπλα στα χέρια σας. Χρήμα, πλούτο, νόηση, αλήθειες που δεν μπορεί κανείς ούτε να σχολιάσει αν το θέλετε και ποτέ δεν το έχουν κάνει. Παπαγάλια για τα 600 μιλάνε. Για τα παγκόσμια ταινία δεν μιλάει κανένας. Τι να πει, δίνεις υπογραφές και φεύγουν. Για την Ανατολή θα μιλάνε για το Μοναστηράκι. Τα δικαστήρια όμως έχει τις δικαστικές αποφάσεις. Η Βουλή έχει τα δικά της. Αυτοί που μιλάνε είναι σκουπίδια. Αυτοί που υπογράφουν και έχουν δώσει δικαστική απόφαση είναι η δικαιοσύνη. Η Βουλή έχει δώσει ήδη κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η εφορία, ιδιωτική μεν, θα συμφωνήσω, αλλά έχει υπογράψει το φόρο σου. 5,5-3. Και εγώ δεν έβαλα σε καμία περιπέτεια κανένα δικαστή να παναδικάσει διαταγή πληρωμής. Γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο από τα 5,5-3, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο από τα 27 δις και από τα 670 δις, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι της ώρας, βεβαίως πρέπει να το παίζετε συνέχεια και να μην ξεχνιέστε, είναι όλος ο πλανήτης κάθεται πάνω στην Ανατολή και δεν είναι η Ανατολή, είναι τα χρήματα των Ελλήνων, όπου σε άλλη εκπομπή θα σας εξηγήσω ακριβώς και πώς το κάνω. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι έχετε τον άπειρο σεβασμό και τιμή μου, πολεμιστές μου. Έχετε νόηση να βρείτε τρόπους για το στόχο και το σκοπό. Όχι μόνο να ενωθείτε, αλλά να φτιάχτε και πολεμιστές. Να ξεσηκώσετε τον κόσμο και να βγει μαζί σας. Να έρθει να ζήσει. Ζήσει όταν κάνεις σε μια δράση. Να ενημερώσεις τους άλλους, να βγεις έξω, να πάρεις τον αέρα σου, να συζητήσεις, να πεις, να ζυμωθείς. Πραγματικά έχετε φτιάξει ένα άξιο σώμα της Αιγίνειος Συνέλευσης με διαφορετικά μυαλά, άξια, που δεν φανταζόσασταν ποτέ ότι θα γίνεται έτσι. Υπάρχουν πολύ πιο άξια μυαλά να τα βάλετε μέσα, να εργαστούν για το στόχο και το σκοπό, ώστε να πάμε γρήγορα στην απελευθέρωσή μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχετε άπειρο σεβασμό και τιμή μου.